Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας της Πελοποννήσου. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σκληρή δουλειά που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Βρίσκομαι σε μια περιφέρεια που γνωρίζω ήδη, αλλά θα ενημερωθώ στη συνέχεια πολύ πιο αναλυτικά, ότι έχει πολλά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθούν και έχει επίσης ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που και αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η χώρα περνά σημαντικές δυσκολίες. Υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, να αντιμετωπιστούν και να βαδίσουμε σε μια νέα πορεία για τη χώρα και για το λαό μας. Σε αυτή την πορεία και εγώ θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην περιφέρεια για να προχωρήσουμε με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς στην πολυπόθητη ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή θα συνεργαστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλους τους φορείς της περιοχής. Ελπίζω στην συνεργασία τους και είναι μια πρόσκληση για αυτή τη συνεργασία σε όλους. Οι πόρτες μου θα είναι ανοιχτές για όλους σε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά να δουλέψουμε για να κάνουμε τα οράματα της περιοχής, των φορέων, των πολιτών, πράξη και καθημερινή απτή πραγματικότητα. Σε λίγο χρόνο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι οι γενικοί γραμματείς των περιφερειών, και επειδή δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, μπορώ να μιλήσω για μένα, είναι αποφασισμένοι και εγώ είμαι αποφασισμένος στο χρονικό διάστημα που υπάρχει και που δεν ξέρουμε πώς, δεν μπορώ να το προσδιορίσω από τώρα ποιο θα είναι αυτό, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Σε λίγο χρόνο γίνονται πολλά πράγματα, αρκεί να έχεις θέληση να προχωρήσεις. Εγώ έχω αυτή τη διάθεση, δεν φοβάμαι τη δουλειά, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις, μπορώ να συνεργάζομαι και προσπαθώ να είμαι αποτελεσματικός. Βέβαια θα το δείξει η πορεία. Ωστόσο και εγώ, όπως φαντάζομαι και όλη η κοινωνία, περιμένει με αγωνία και θα έλεγα και με ανυπομονησία αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα είναι μια τομή για τα πράγματα της χώρας, η αλλαγή στη διοικητική δομή, κάτι που πιστεύω ότι θα το δούμε πολύ σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει ο διάλογος, η διαβούλευση για αυτή την θεσμική αλλαγή. Την περιμένουμε όλοι. Ώσπου να έρθει, έχουμε δουλειά να κάνουμε και αυτό είναι ο ρόλος μας, ο στόχος μας, ο σκοπός μας. Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Θα αξιοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε επιπλέον. Και βεβαίως θα λειτουργήσουμε στα πλαίσια της νομιμότητας και των κατευθύνσεων που δίνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όταν θα ολοκληρώσω την ενημέρωσή μου, τότε θα έχουμε και πάλι μια επαφή, ούτως ή άλλως οι συναντήσεις μας θα είναι τακτικές, θα έχουμε μια επαφή για να συζητήσουμε για τις ιεραρχήσεις, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της περιοχής. Έχω κολλήσει πολλές αφίσες, έχω κρατήσει πολλές σημαίες, έχω κάνει σπουδές, έχω μια πορεία στην πολιτική πάνω από 30 χρόνια και είμαι περήφανος για αυτή την πορεία μου. Ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχω αρμοδιότητες και καθήκοντα και θα με κρίνετε με βάση αυτά. Ως πολιτικός στέλεχος έχω μια ιστορία. Είμαι 14 χρόνια βουλευτής, είμαι 4 χρόνια υπήρξα 4 χρόνια υφυπουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, είμαι 30 χρόνια στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι την πορεία μου αυτή τη χαρακτηρίζει μόνο η φυσοκόλληση.